Φίλοι μας, γεια σας. Είναι η εκπομπή Νους Ελλήν Λόγος. Μαζί μας είναι ο καθηγητής κύριος Θεολόγος Σημεοφόρος. Χαίρετε κύριε Σημεοφόρε. Χαίρετε κύριε Βασιλιάδη. Και η συνεργάτης του, η κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου, η οποία είναι και επιμελήτρια του όλου έργου του. Χαίρετε κυρία Σταγιάννου. Χαίρετε. Να θυμίσω ότι ο κύριος Θεολόγος Σημεοφόρος έχει συγγράψει το έργο Ελλήν Λόγος, μέσα στο οποίο καταγράφει τον κώδικα της ελληνικής γλώσσης και τον τεκμηριώνει στη συνέχεια με 10 βιβλία. Στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για μια μορφή της ελληνικής μυθολογίας, λίγο πολύ άγνωστη στους περισσότερους, τον Ιξίωνα, ο οποίος έχει μια κακή πρωτιά. Είναι καταδικασμένος γι' αυτός. Για να θυμίσουμε λίγα πράγματα για τον Ιξίωνα, ο πατέρας του ήταν ο Άρης ή ο Φλεγίας. Ναι, εγώ βρήκα ο Αντίων. Έχει πολλές εκδοχές. Εγώ διάβασα τη μια εκδοχή και αυτή. Και η Περιμήλ. Αυτός λοιπόν ήθελε να παντρευτεί την Δία, όνομα το οποίο είναι της Ήβης, αυτό το όνομα, αλλά και της Ήρας. Και ο πεθερός του ήταν ο Διονεύς. Του είχε υποσχεθεί λοιπόν μια πρίκα ο Διονεύς, την οποία δεν έδωσε στο τέλος, και ο Ιξίων τον φώνευσε. Είναι ο πρώτος λοιπόν που εισάγει φόνο συγγενούς στην ελληνική μυθολογία. Έχει αυτή την κακή πρωτιά. Τρελάθηκε, λέει, μια παραδοχή του μύθου, μια εκδοχή του μύθου. Ο Δίας όμως, οι θεοί υπόλοιποι τον καταδίκασαν, ο Δίας όμως τον συγχώρεσε, τον εκάθαρε και τον πήρε μάλιστα μαζί του και στον Όλυμπο. Αλλά ο Ιξίων έκανε και άλλο παράπτωμα. Ερωτεύτηκε εκεί την Ήρα. Και τα μαντάτα έφτασαν και στα αυτιά του Διός, ο οποίος, για να αποδειχθεί αν πράγματι έτσι είναι, έφτιαξε ένα ομοίωμα της Ήρας από νεφέλη, και βέβαια ο Ιξίων πήγε και το αγκάλιασε, έτσι λέει ο μύθος. Τότε ο Δίας θύμωσε και τον καταδίκασε αιωνίως να περιστρέφεται σε έναν τροχό φλεγόμενο. Και από αυτό το αγκάλιασμα της νεφέλης της Ήρας γεννήθηκε και ένα παιδί, ένας γιος, ο οποίος ήταν μισός άνθρωπος, μισός άλογο. Πολλοί λένε ότι αυτό ήταν ο Χείρον. Αυτή είναι σε συντομία η ιστορία του Ιξίωνος. Παρόλο ότι ήταν βασιλεύς αυτός, κατάντησε να είναι ένας καταδικασμένος, όπως ήταν και ο Σύσυφος και πολλοί άλλοι. Πολύ. Που κάποια στιγμή πρέπει να τους δούμε τι ρόλο παίζαν όλοι αυτοί. Πολύ, ναι, είναι ενδιαφέρον. Κύριε Σημεοφόρε, τι έχετε να πείτε για την πρωτιά αυτή του Ιξίωνος, την κακή αυτή πρωτιά? Να τοποθετηθώ πρώτα για τον όρο, το χαρακτηρισμό που είπατε. Ενώ ήταν βασιλεύς, κατήντησε να είναι δεσμευμένος, δεδεμένος. Να σας πω ότι όταν έχουμε να κάνουμε με ηλιακά σύμβολα, λέμε ότι ο ήλιος είναι βασιλεύς άρχων του ηλιακού συστήματος. Λέμε και τη λέξη φωστήρ. Μάλιστα. Και πράγματι φωστήρ είναι, διότι είναι ένας αστήρ που στέλνει το φως του σε όλους τους πλανήτες. Ο Ιξίων όμως ως ηλιακό σύμβολο είναι εκείνη η νοητή δύναμης που είναι δεδεμένος επί του τροχού, του ηλιακού τροχού. Εάν σήμερα στοχαστούμε πάνω σε αυτή την εικονική παράσταση, θα δούμε ότι είναι ο ηλιακός τροχός είναι η περιφορά, η περιστροφή του ηλιακού σώματος περί άξονος. Κάθε ήλιος νοείται ότι είναι τροχός,
Μάλιστα δε έχει και διπολικό χαρακτήρα, δηλαδή έχει ενέργεια διπολική και εναλλάσσεται αυτή η ενέργεια, η ηλεκτρομαγνητική του λειτουργία. Και επομένως εδώ ταιριάζει να πούμε ότι ο Ιξίων άλλοτε έχει το κεφάλι του ψηλά και άλλοτε τα πόδια, μια και υπάρχει αυτή η εναλλαγή, η περιστροφική εναλλαγή των πόλων. Συνεπώς αντιλαμβανόμεθα ότι ο Δίας, όσον αφορά δηλαδή τα ηλιακά σώματα, είναι μια πρώτη ονομασία εκάστου ηλίου, διότι κάθε ήλιος περιέχει δύναμη, ενέργεια εκ της αρχικής δυνάμεως. Γι' αυτό και από την πρόθεση «διά», την ελληνική λέξη «διά», με το στέμα του ηλίου, δηλαδή αυτή τη φωτάβια του ηλίου, γίνεται το διάστημα, το διάστημα. Στη συνέχεια όμως ο Ιξίων που ζητά να ενωθεί με την Ήρα. Η Ήρα είναι το ηλιακό φως που περιβάλλει τον ήλιο και διαχέεται στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και όταν κατέρχεται στον γήινο χώρο, η Ήρα, δηλαδή μακριά από τον Δία, φέρει και το επίθετο Χήρα. Και από αυτό το επίθετο Χήρα ονομάζονται και οι γυναίκες των αποθανόντων Χήρες. Επί της χώς, δηλαδή Ήρα. Βεβαίως, ναι, αυτή η οποία είναι μακριά από τον νόμιμο σύζυγο. Ο Ιξίων λοιπόν είναι η δύναμη σε εκείνη η οποία συνδέεται με την περιστροφική κίνηση και την ηλεκτρομαγνητική λειτουργία εκάστου ηλίου και με τη μορφή του τροχού μας υποδεικνύει αλληγορικώς αυτή την επιστημονική γνώση. Κύριε Σταγιάννου, τι αισθάνεστε για το όνομα? Τα είπατε όλα μαζεμένα για τον Ιξίωνα. Να τα πιάσουμε ένα. Όμως εδώ, ναι, θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Όμως εδώ πρέπει να πούμε στους φίλους μας ότι υπάρχουν πολλές εκδοχές ενός μύθου, διότι μη έχοντας οι παλαιότεροι ένα ασφαλές κλειδί να ξεκλειδώνουν τα νοήματα, μπορούσαν να προσθέτουν, να αφαιρούν κάτι που το θεωρούσαν αφύσικο κατά τα δικά μας τα δεδομένα, να το αλλάζουν. Και εάν δεν έχουμε αρχαίο κείμενο, σίγουρα αυτό το μυθολογούμενο μπορεί να παρουσιάσει πολλές δυσκολίες ή περιπλοκές. Εμείς όμως με τον κώδικα τώρα και σύμφωνα με τη δική μου την εκδοχή που έχω καταγράψει για να αναλύσουμε, θα πάμε να ανιχνεύσουμε τα βασικότερα ονόματα που αναφέρει ο μύθος για να αντλήσουμε το εσωτερικό νόημα, ώστε να βγει και το μήνυμα από το μύθο. Γιατί δεν αποκωδικοποιούμε ένα μύθο έτσι να γεμίζουμε μία ώρα και να μας βλέπουν οι φίλοι μας. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα ασφαλές μονοπάτι είναι το να ανεβαίνουμε στα ουράνια και να σκεφτόμαστε και να δρούμε ως ύλη. Αν λοιπόν θέλουμε να δούμε τον Ιξίωνα σαν έναν ήλιο, γιατί και εμείς είμαστε μικροί ήλιοι, η πληροφορία που λαμβάνουμε είναι γιώτα. Προηγείται του αφώνου ξύ ένα γιώτα για να δηλώσει μία κατερχομένη δύναμη, είτε αυτή φαίνεται, είτε δεν φαίνεται, που απαύστος τροφοδοτεί. Τι τροφοδοτεί? Το ξύ με το κάπα και το σίγμα μου δηλώνει την κάσα. Αυτομάτως δηλαδή ο Ιξίων δηλούται ένα γεώδε σώμα. Εν συνεχεία, δίπλα από το ξύ υπάρχει το γιώτα για να δηλώσει ότι αυτό το ξύ απαύστος τροφοδοτείται αλλά και μεταδίδει την τροφοδοσία του. Διότι το γιώτα, φίλε μου, σημαίνει το λίγο-λίγο
το συνεχώς κατερχόμενο, αλλά και αυτό που έχει αμφίδρομη κίνηση. Όπου δηλαδή συναντήσουμε γιώτα, σημαίνεται και η αμφίδρομος κίνησης. Παίρνω, δίνω, όπως είναι η ρίζα. Παίρνει, δίνει. Το «ον» τώρα, που το ξαναείπαμε και σε προηγουμένη μας εκπομπή, είναι η μετοχή του «ημί», ο υπάρχον. Δηλαδή, τροφοδοτείται ένα γεώδες σώμα και κατέρχεται επί πλανήτου βάση νεός και νόμου. Πολύ εύκολα λοιπόν γίνεται κατανοητόν ότι ο Ιξίων μπορεί να είναι ένας ήλιος που τροφοδοτεί το δικό του σώμα, αλλά και εν συνεχεία βοηθάει δια της δικής του ακτινοβολίας να δομηθούν τα άλλα γεώδη σώματα. Αυτός ο ισχυρισμός με την κωδική αντίληψη στέκει, δεδομένου ότι ο Ιξίων σημαίνεται βασιλεύς. Και σε προηγουμένη πάλι εκπομπή μας, βεβαίως τα έχουμε πει, θα επαναλαμβάνουμε. Ο βασιλεύς τι είναι? Βα, ενέργεια αρχική, σίγμα που έχει εσωτερική γιώτα τροφοδοσία και είναι λάμδα ηλιακής δομήσεως, ηλιακή ακτινοβολία που εκτείνεται και συσσωρεύεται. Ο βασιλεύς δηλαδή είναι η βάσης, η ηλιακή, που τροφοδοτεί και συντηρεί όλα τα σώματα. Αυτός ο Ιξίων λοιπόν που είναι ένα φυσικό σώμα και τον αναγνωρίζουμε εδώ ότι είναι ένας ήλιος, όπως και εμείς είμαστε μικροί ήλιοι, είναι βασιλεύς της Θεσσαλίας. Μα όταν υπάρχει ένα γεώδες φυσικό σώμα, δεν είναι θεατόν η Θεσσαλία, με το θες μόνο δηλώνει την θέαση. Ποια θέαση? Αλίας. Εδώ σε ένα υψηλό επίπεδο άλλιος είναι ο ήλιος μας, σε ένα κατώτερο επίπεδο που μας υποδεικνύει η δευτέρα έννοια του λάμδα που δηλώνει τα υγρά, είναι η άλς. Άρα λοιπόν η Θεσσαλία είναι πρωτίστως μία θέασης του ηλίου, αλλά και εν συνεχεία μία θέασης της θαλάσσης. Εδώ τώρα, με αυτά τα τρία ονόματα που ανέφερα και ανέλησα με τον κώδικα, μπορούμε να πούμε ότι ο Ιξίων είναι ένας ήλιος που λάμπει ως βασιλεύς και είναι αυτός που προκαλεί την θέαση. Μπορεί όμως να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος λάμπει δια της προσωπικότητός του και είναι θεατός κάτω από τον ήλιο. Κύριε Σημεοφόρε, μέχρι εδώ θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, βέβαια. Ωραία. Να πω ότι στην ελληνική μας γλώσσα αυτό πιο πολύ, κύριε Βασιλιάδη, για να εντυπωσιάσουμε. Σπουδαίες είναι οι ερωτήσεις αυτές καθεαυτές. Βεβαίως υπάρχουν σπουδαιότερες και όχι, και λιγότερες σπουδαίες. Αλλά εγώ λέω ότι γενικότερα στην διαλεκτική οι ερωτήσεις έχουν σπουδαίο ρόλο. Η ελληνική μας γλώσσα μας παρέχει με τον πλούτο του λεξιλογίου της τη δυνατότητα να έχουμε απαντήσεις μονολεκτικές σε πολλές περιπτώσεις. Φερρυππίν λέμε «ποιος είσαι». Μόνο που λέμε «ποιος» αναγνωρίζουμε σε αυτόν που απευθυνόμεθα ότι είναι ποι του πατρός ή του πυρός. Και η απάντηση δυνητικά αυτού του προσώπου είναι «ίος ημί». Δηλαδή η απάντηση στο ερώτημα «ποιος», «ποιος είσαι», η απάντηση είναι «ίος», χωρίς δηλαδή το άφωνο «ποι». Περιέχεται μέσα δηλαδή στην ερώτηση η απάντηση. Στην ερώτηση περιέχεται η απάντηση. Αυτό τώρα θα γίνει αντιληπτό με δεύτερη ποιότητα λέξεως, η οποία είναι συγγενική και από την ίδια κωδική αυτή της λέξεως ποιος, του επιθέτου ποιος. Είναι η λέξη ποιό, το ρήμα ποιό, ποιέο ποιό. Ποιος ποιεί? Αυτός που είναι ποιος ή ίος. Αυτός που έχει ποιότητα
από μία ανώτερη ποιότητα, είναι ίος, δηλαδή υπαρκτός και έχει ικανότητα του ποιήν. Αυτός μπορεί να χρησιμοποιήσει το ρήμα ποιέω ποιό και αυτό το λέγει ο ήλιος και ο Έλλην άνθρωπος κάτω από το φως του ηλίου στην επιφάνεια του πλανήτου μας, ο επίγειος δηλαδή. Για το λόγο αυτό ισχυριζόμεθα ότι το λεξιλόγιο μας είναι ηλιακό λεξιλόγιο. Όταν ο ήλιος λέγει λέω, σημαίνει εκπορεύω λαμπερό φως και φωτίζω. Όταν ο άνθρωπος ομιλεί και λέγει το ρήμα λέω, μέσω του λόγου του φωτίζει, πληροφορεί. Τώρα, για το Θεσσαλίας, όπως είπε η κυρία Σταγιάννου, είναι η θέαση της αλίας, η θέαση όλων των αελίων, των ηλίων. Και η Θεσσαλία είναι ο χώρος της ορατής φύσεως σε ένα αστρικό επίπεδο και ασφαλώς και είναι και γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος όπου και η πόλης Φθία, απλώς για να το υπενθυμίσω το λέω αυτό, που σημαίνει φύσης και είναι ο τόπος γεννήσεως του Αχιλλέως, είναι η Φθία η λεγόμενη, ο τόπος γεννήσεως του Αχιλλέως, ο οποίος είναι ένας εξέχων ήρωος της ελληνικής μυθολογίας και έχει να μας διδάξει πλήστα σπουδαία. Ο Ιξίων λοιπόν και ο Αχιλλεύς έχουν ένα κοινό μήνυμα προς εμάς. Το μήνυμα αυτό αφορά την ύπαρξη του ανθρώπου, του επιγείου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι μόνο σωματικόν, είναι ψυχοσωματικόν. Έχει δηλαδή την φύση, έχει μετοχή στη φύση του θείου, δεδομένου ότι η ψυχή του είναι πνευματικής δημιουργίας του Θεού και το σώμα του είναι το ένδυμα της ψυχής κατά την πίστη των προγόνων μας, το οποίο ένδυμα είναι και η μηχανή σε αυτόν τον φυσικό μας χώρο για την ικανοποίηση των ψυχικών αναγκών του ανθρώπου. Νομίζω αυτά για να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Μια διαπίστωση να κάνω μόνο, ότι είπατε προηγουμένως η Θεσσαλία είναι ένας ουράνιος χώρος και τα λοιπά. Ναι. Στη μυθολογία πάντοτε με μπέρδευαν τα τοπονύμια. Δηλαδή συνδέω τη Θεσσαλία με τον τόπο αυτό το συγκεκριμένο. Ναι, γιατί το συνδέεται με τη γη. Ναι. Έτσι. Έτσι όπως το έχουμε δει. Λέω είναι ο τόπος. Και δεν πάει το μυαλό ότι αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο σε έναν άλλο χώρο. Σε ένα ανώτερο χώρο. Σε ένα ανώτερο χώρο. Μάλιστα. Και είναι πολλά αυτά. Όμως, δηλαδή τη φροντίδη θα πω των προγόνων μας, όλα τα ουράνια, όλα τα ονόματα του ουρανίου χάρτου έχουν δοθεί και στην επιφάνεια της γης ώστε να μνημονεύουν αυτές τις πληροφορίες. Φερρυππίν, θα σας πω, η νήσος Κρήτη, την οποίαν ο Τάλος διηνεκός περιέρχεται και καταβυθίζει τους ξένους, είναι ο σύμπας κόσμος. Και ο Τάλος είναι η βαρετική, ελκτική δύναμη η οποία προσελκύει τους ξένους, δηλαδή τους μετεωρίτες. Και αυτό συμβαίνει ακόμα και μέχρι σήμερα. Και γιατί η Κρήτη λέγεται ότι είναι πρωτίστως το σύμπαν? Διότι Κρήτη θα πει κράτος. Και το επίθετο του Θεός είναι κρατεός και ο Δίας εννοείται ότι είναι
η δύναμη του σύμπαντος κόσμου, η ηλεκτρική, η οποία είναι κρατεά δύναμης και ζωογονεί όλο το κράτος του, όλη την Κρήτη, και οι δυνάμεις οι φυσικές που σημαίνονται δια των διαφόρων ονομάτων θεϊκών και τα λοιπά, αυτές οι δυνάμεις υφίστανται διηνεκώς. Τώρα να σας πω ότι το όνομα γενικότερα όλων των Ελλήνων είναι Κρίς. Το Κρίς είναι με ήττα. Ο Κρίς του Κρητός. Και παραδόξως από το όνομα Γρεκός στην αγγλική γλώσσα κατά την προφορά ο Έλλην πάλι λέγεται Κρίς. Και το όνομα αυτό είναι συνδεδεμένο και με το όνομα Κύριος, το όνομα Κόρος, Κούρος, που είναι επίθετο των ιών του Διός, γι' αυτό λέγονται Κουριδιός, Κουρίτες, και συνεπώς Κόρος λέγεται και η δημιουργία, η γένεσης, δεδομένου ότι για να δομηθούν τα ηλιακά σώματα και όλα τα σώματα των πλανητών έχουμε συσσόρευση σωματιδίων πολλών ιόντων, τα οποία όλα μαζί δημιουργούν τον κόρο. Ο κόρος σημαίνει χορτασμός, σημαίνει ένωσης, σημαίνει συμπύκνωσης. Είναι ο όρος τον οποίον μας παρέδωσε ο Ηράκλητος, ο οποίος ονομάζει την δημιουργία, την γένεση, κόρο, χρησμοσύνη και πόλεμο. Κύριε Βασιλιάδη, με την ορθή ερμηνεία αυτών των όρων, με την απόδοση των ορισμών, όλες οι γνώσεις γίνονται προσιτές στους λογικούς και καλοπροαιρέτους ανθρώπους. Όταν ο Ηράκλητος έλεγε «πατήρ πάντων πόλεμος», δεν εννοούσε τη σφαγή μεταξύ των ανθρώπων, αλλά εννοούσε την παλμική δύναμη η οποία διέπει το σύμπαν. Αυτή η παλμική δύναμη είναι εκείνη που θέτει ως νοητική κυριαρχική δύναμη τάξη στα δημιουργήματα. Υπενθυμίζω τον Αναξαγόρα, ο οποίος με μία πρόταση μας είπε «Ο νους έθεσε τάξη στα πράγματα». Το ίδιο λέγει και ο Ηράκλητος, το ίδιο λέγει και ο Τίμεος με άλλα λόγια. Συνεπώς έχουμε όλες τις πληροφορίες σε αυτόν τον αμύθιτο μυθικό μας θησαυρό. Τον οποίο όμως έχουν εκμεταλλευτεί κατά κόρον κάτι Hollywood και τα λοιπά και έχουν φτιάξει όλες αυτές τις ανάγκες ταινίες. Εμείς ευθυνόμεθα. Δεν θα μπορούσε κάποιος που έχει τις ικανότητες, τις δεξιότητες αυτές, να μπορέσει όλα αυτά να τα βάλει στη σωστή βάση. Μάλιστα. Να φτιάξει έργο δηλαδή απαράμιλο. Εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά πόση δουλειά έχουμε κάνει και είναι διαθέσιμο όλο αυτό το υλικό. Ανοιχνεύοντας λοιπόν τον μύθο, προσπαθούμε να πάρουμε τα ανάλογα διδάγματα. Αυτός ο Ιξίουν λοιπόν, με το Ξί, που με το Κάπα και το Σίγμα δηλώνει την κάσα, δηλαδή το κυβότιο, την καλύβη όπως λέει το λεξικό μας, είναι αυτός ο οποίος έχει ένα φυσικό σώμα. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και ο ήλιος μας έχει ένα φυσικό σώμα και εμείς έχουμε ένα φυσικό σώμα. Αυτός ο Ιξίουν άρα λοιπόν έχει μία αξία. Κάθε τι που δομείται σε αυτόν τον κόσμο έχει μία αξία. Γιατί? Γιατί με το γιώτα εδώ περιγράφεται και περικλείεται μία ποσότης φωτός. Με το νι σημαίνεται πως ό,τι έχει γίνει εγένετο κατά νόμον. Εγένετο σύμφωνα με τον συμπαντικό νου και νόμο που διατάσσει. Μέσα στο όνομα Ιξίων, πολύ εύκολα,
διακρίνουμε και το όνομα Ίων, που είναι ένα εκ των ονομάτων των Ελλήνων. Οπότε ο Ιξίων είναι ο Ίων που έχει κατέβει εδώ και δρά και ζει μέσα σε ένα φυσικό σώμα. Βεβαίως εδώ υπάρχει και η μετοχή του έρχομαι, που είναι ο Ιών ο ερχόμενος, έτσι. Και η πληροφορία είναι πλήρης για το τι σημαίνει Ιξίων. Είναι κάθε τι που έχει φυσικό σώμα, είτε είναι ήλιος, είτε είναι σώμα ανθρώπου. Αυτή η εκδοχή του μύθου που εγώ βρήκα θέλει τον Ιξίωνα να έχει πατέρα τον Αντίωνα. Ο Αντίων θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αντί του νοός, αλλά ότι είναι αντίθετος, δηλαδή προς το νου. Αντίνους. Αντίνους, αλλά εμείς αν διαβάσουμε τις κωδικές έννοιες των γραμμάτων, διακρίνουμε α, την αρχική δύναμη του νοός, που στερεώνει και πάλι το όνομα Ίων. Η μητέρα του τώρα μας δίνει περισσότερες πληροφορίες, γιατί είναι η περιμήλη. Εδώ κάτι το καταπληκτικό διακρίνω, αφού το ανοιχνεύσω με τον κώδικα. Μου μιλάει για το περί, ότι η μητέρα του έχει αυτό το πυρ, και με το μη σημαίνεται η ορατή φύσης λάμδα ή ακτινοβολουμένη ή ακτινοβολούσα ή η μη ορατή φύσης που τροφοδοτείται λάμδα από τον ήλιο. Άρα η περιμήλη είναι ολόκληρη η φυσική δημιουργία που έχει δομηθεί ένεκα των ακτινοβολιών του ηλίου μας. Συνεπώς, το όνομα της μητρός πάρα πολύ δένει με το όνομα του Υιού, διότι η περιμήλη είναι η δύναμη που δομεί φυσικά σώματα. Μέχρι εδώ λοιπόν, νομίζω ότι βγαίνει το συμπέρασμα πως Ιξίων είναι κάθε φυσικό σώμα που δένεται εδώ σε αυτόν τον χώρο, όμως μας υπενθυμίζει ότι κάθε φυσικό σώμα, κάθε Ιξίων, έχει μία αξία και είναι μία δύναμη που έχει έρθει από τον ήλιο μας, από την ηλιακή δύναμη που φέρνει σε θέαση το κάθε τι. Εγώ τον Αντίωνα θα τον ερμηνεύσω με ένα θετικό τρόπο, γιατί αν τον ερμηνεύσω αρνητικά θέλει πολλή ώρα να μιλήσουμε για αυτήν την πτώση, διότι όταν κατεβαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο εμπλεκόμεθα σε μία κατάσταση δύσκολη, γιατί το φυσικό σώμα πονάει, πεινάει, υποφέρει και εκτεί την ποινή του. Νομίζω μέχρι εδώ ότι οι πληροφορίες ήταν αρκετές. Και η περιμήλη, βλέπω το μήλο μέσα εκεί. Ακριβώς, αυτό είπα. Το μήλο, το μήλο είναι, που είναι και σύμβολο πάλι της χριστιανικής θρησκείας, δηλαδή της δημιουργίας. Ναι. Η μη είναι η μαμά μας η φύσης, το μη. Και το λάμδα είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή, η φύση μας εδομήθη ένεκα της ακτινοβολήσεως του ηλίου. Άρα εδώ, με δύο λόγια, μέχρι αυτό το σημείο, μέχρι αυτού του σημείου, ο μύθος ιστορεί πώς δομήθηκε αυτό το φυσικό σώμα και από ποιες δυνάμεις έλκει την καταγωγή του. Στη συνέχεια θα μας επιβεβαιώσει γιατί ο Ιξίων είναι δεμένος, που είναι δεμένος κλπ. Δεν ξέρω, κύριο Σιμοφόρος. Για τον μήλο, κύριε Σιμοφόρε, ναι, ναι, βεβαίως. Ακούστε τώρα, οι σκέψεις μου είναι στο εξής. Πώς αυτά που είπαμε να τα πούμε με δύο λόγια παραστατικά. Να πούμε ότι ο Ιξίων, που είναι ενεργειακή δύναμη που αφορά την κάσα των σωμάτων, των αστρικών, των ηλίων δηλαδή και των πλανητών, και εκ των ονομάτων των γονέων, ο Ιξίων συμβολίζει την ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Ένεκα της ηλεκτρομαγνητικής δυνάμεως έχουμε την περιάξονος περιστροφή, έχουμε την ασπίδα η οποία μας προστατεύει από τις ηλιακές ακτινοβολίες, και έχουμε το όνομα της μητρός του Ιξίωνος,
περιμίλη να μας ομιλεί για αυτή την εικονομορφή του μήλου. Εάν επί πίνακος κάνουμε έναν κύκλο, μια παράσταση της σφαίρας του σώματος του ηλίου, και από τους δύο πόλους, τον βόρειο και τον νότιο, τραβήξουμε γραμμές που να παριστάνουμε τις μαγνητικές γραμμές, θα έχουμε μία ακριβή παράσταση της μορφής του μήλου. Έτσι βλέπουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα που έφαγαν το μήλο είναι το νοούμενο μήλο, το οποίο αφορά τον καρπό του σύμπαντος, του συμπαντικού δέντρου, και αφορά την ενέργεια των ηλίων, η οποία ενέργεια των ηλίων ασφαλώς και δημιουργεί την θέαση των πραγμάτων με ένα ψευδή τρόπο. Να πω όμως και μία λέξη για τον χαρακτηρισμό ότι οι Κρήτες είναι αείψευτες. Δεν αναφέρεται στους συνανθρώπους μας τους οι Κρήτες, οποίοι ονομάζονται Κρήτες, γιατί και εκείνη η νήσος έλαβε το όνομα Κρήτη. Αναφέρεται στη συμπαντική Κρήτη και στα νοήμονα όντα της δημιουργίας όπως είμαστε εμείς, οι οποίοι εξορισμού γνωρίζουμε λίγα και αναλόγως λέγουμε ψεύδι όταν προσεγγίζουμε τις άρρητες αλήθειες του Θεού Δημιουργού. Μάλιστα. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Η αρχαία κρυμμένη γνώση των μύθων και των αρχαίων κειμένων αποκαλύπτεται τώρα. Η κωδική μέθοδος αναπτύσσεται στα βιβλία και τα διαδικτυακά μαθήματα του Σημειοφόρου Θεολόγου. Ο Έλλην Λόγος είναι το α και το ω της αληθινής γνώσεως.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Νους Έλλην Λόγος» με τον καθηγητή κύριο Θεολόγο Σημεοφόρο και την κυρία Βαρβάρα Σταγιάννου. Ο λόγος περί Ξίωνος, και πάμε τώρα να δούμε την τιμωρία που το επεφύλαξε ο Δίας. Κυρία Σταγιάννου. Τιμωρία. Αυτός ο καημένος μόνο που πήρε κάσα, δηλαδή φυσικό σώμα, ήδη άρχισε να νιώθει τιμωρημένος. Παρ' όλα αυτά, ο μύθος λέει ότι ο Ιξίων εδέθη σε έναν τροχό πυριφλεγή. Δείτε τώρα πώς λέξη-λέξη, καθώς ανοιχνεύουμε και αποκωδικοποιούμε εδώ στον μύθο, επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε για το όνομα Ιξίων. Δηλαδή, για κάποιον που γνωρίζει καλά τον κώδικα, η αποκωδικοποίηση της λέξεως Ιξίων υπονοεί όλα αυτά τα νοήματα που εμείς εν συνεχεία θα αναφέρουμε. Όμως ο μυθογράφος όταν έγραφε τον μύθο δεν γνώριζε τον κώδικα και λέει κάτσε να βάλω περισσότερες διευκρινήσεις για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Η λέξη τροχός με το ταφ και το ρο με παραπέμπει στην τέρα, δηλαδή στη γη μας. Δηλαδή σε κάθε ταφ, στερεωμένο σώμα, το οποίο προέκυψε ένεκα της ροής του φωτός, όμικρον σε χώρο και χ επί κάθε χωικού όμικρον σώματος. Ο τροχός δηλαδή είναι ένα σώμα επί της τέρας. Ο τροχός τρέχει. Και εμείς που βρισκόμαστε σε αυτόν τον τροχό δεμένοι ως Ιξίωνες και τρέχουμε και έχουμε ταραχή, διότι με το ταφ, το ρο και το χ έχουμε ταραχή. Δηλαδή όποιος ζει σε αυτόν τον πλανήτη έχει ταραχή. Ο τροχός αυτός που δηλώνει με το ταφ και ρο και το σώμα της γης μας και το δικό μας το σώμα χαρακτηρίζεται πυριφλεγής. Αυτό είναι καταπληκτικό σαν πληροφορία, διότι βλέπουμε το πυρ, στο οποίο αναφερθήκαμε από την αρχή της ιστορήσεως αυτού του μύθου, το πυρ αυτό που δένει τα σώματα, και την φλόγα. Τι είναι η φλόγα? Είχατε ρωτήσει, δεν θυμάμαι σε κάποια εκπομπή, είχατε ρωτήσει για τη διαφορά πυρός και φλόγας. Ναι, νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή. Πυρός και φωτιάς, μάλιστα. Εδώ το πυρ σημαίνει την αρχική δύναμη του πυρός, βάση του οποίου δομούνται όλα τα φυσικά σώματα. Το πρωτογενές, το πρωτογένεθλο πυρ δηλαδή. Ακριβώς αυτό, το πρωτογενές υλικών της δημιουργίας, αυτό που κρύβεται μέσα στον πυρήνα του κάθε σώματος. Το φι τώρα με το λάμδα σημαίνει το φως το ηλιακόν. Δηλαδή προηγείται το πυρ σαν ουσία και έπεται το φως το ηλιακόν. Με το γάμα σημαίνεται ότι ένεκα αυτού του φωτός του ηλιακού που εκτείνεται δομείται πάσα γη. Και με το γράμμα γάμα πάλι εννοούμε όχι μόνο τη δική μας τη γη, αλλά και το κάθε σώμα του πλανήτου που έχει γεώδη συστατικά και φυσικά και το δικό μας. Άρα λοιπόν ο τροχός, ο πυριφλεγής είναι κάθε γεώδες σώμα το οποίο κλείνει μέσα του αυτό το πυρ του πυρήνος και συντηρείται από το φως των ηλιακών ή από την φλόγα. Και η λέξη φλόγα από μόνη της έχει την πληροφορία φως ηλιακών επί γης. Επειδή υποψιάζουμε ότι ο κύριος Σημεοφόρος θέλει να προσθέσει σε αυτές τις δύο λέξεις, κάνω μια διακοπή. Ναι, κύριε Σημεοφόρο. Εγώ θα στρέψω την προσοχή μας στην έννοια τροχός και θα πω ότι αφορά το σώμα του ηλίου, το σφαιρόν σώμα του ηλίου και τις κινήσεις του ασφαλώς. Επιπίνακος αυτός ο ήλιος φαίνεται ένας κύκλος. Πάρα πολύ ωραία. Και ένας κύκλος ο οποίος μας υπενθυμίζει
την δυνατότητα περιστροφής περιάξονος. Το επίθετον περιφλεγής κυριολεκτικώς μας δηλώνει ότι ο ήλιος περιβάλλεται ένεκα του πυρός με φλόγες. Στη σημερινή παρατήρηση του ανθρώπου ο ήλιος αυτή την εικόνα μας δίδει, ότι πέριξ του σφαιρού του σώματος είναι εκείνες οι φλόγες, οι πύρινες που εκτινάσονται και ξαναπίπτουν και δημιουργούν αυτή την μορφή την οποία ο μύθος μας περιγράφει με ακρίβεια. Κάτι άλλο που θέλω να πω, ότι ο Ιξίων, επειδή συμβολίζει την ελκυστική δύναμη που τρόπον δεινά δένει μεταξύ των τα σωματίδια, γι' αυτό και τιμωρήθηκε ο ίδιος με την ανάλογη τιμωρία, ότι δέδεται και ο ίδιος σε αυτό το έργο του που αποτελεί έργο δεσμού πολλών σωματιδίων και καταντά να είναι δεσμός και για τον ίδιο. Αυτό το έργο του Ιξίωνος δεν είναι μόνο στη φάση που ο ήλιος είναι έτοιμος και ακτινοβολεί, αλλά και στη φάση που ακόμα είναι υποκατασκευή το σώμα ενός ηλίου, δηλαδή σε εκείνη την φάση που οι σημερινοί αστρονόμοι την χαρακτηρίζουν νεφέλωμα. Γι' αυτό και ο μύθος εδώ μας παρέχει το ζεύγος των ονομάτων Δία για να σημάνει εκείνον τον αχανή χώρο του διαστήματος και εκείνη την ουσία που στην παρατήρησή μας φαίνεται ως νεφέλωμα, αλλά αποτελεί τόπο γεννήσεως πολλών νέων καινοφανών αστέρων, βεβαίως αφού περάσει από όλες τις φάσεις της δεσμεύσεως των πολλών υλικών σωματιδίων σε ένα τεράστιο σώμα, ώστε να δημιουργηθεί ο τροχός ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά του όριμου αστρικού σώματος με περιστροφή περιάξονος, αλλά και τροχιά πέριξ ενός άλλου κεντρικού ουρανίου σώματος, το οποίο νομοθετικός θα του υποβάλει, θα του επιβάλλει την τροχιά του σε όλο το σύστημα. Εγώ βλέπω ότι είδατε στην αρχή, είπα εγώ, μία εκδοχή του μύθου, φαίνεται είναι από άλλη περιοχή, και άλλη εκδοχή αυτή που μας εξηγείτε εδώ. Όμως συγκλίνουν τελικώς. Νεφέληχε και εκείνο, νεφέληχε και αυτό. Δηλαδή οι μυθογράφοι, ανάλογα την περιοχή ίσως που κατοικούσαν, έφτιαχναν τον ίδιο μύθο, δηλαδή την ίδια ιστορία, το ίδιο φυσικό φαινόμενο, το περιέγραφαν με άλλα ονόματα ή έδιναν άλλο πατέρα. Ξέρετε, αλλά συγκλίνουν όλα στο ίδιο αποτέλεσμα. Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτά που λέμε θα είναι απολύτως κατανοητά από τους ακροατάς, τηλεθεατάς. Όμως εμείς οφείλουμε να τα ολοκληρώσουμε κατά τη δική μας αντίληψη. Να πω ότι ένα όνομα το οποίο υποδηλώνει τελικώς αυτή τη δημιουργία, αυτή τη δέσμευση του Ιξίωνος, είναι το όνομα Πυρήθους, το οποίο όταν να δομηθεί ένα αστρικό σώμα όπως είναι ο ήλιος ή ο πλανήτης μας, σημαίνει εκείνη την εσωτερική δύναμη του πυρός και της θεαμένης δυνάμεως του εσωτερικού πυρός, η οποία δεν μπορεί να εξέλθει του σώματος, παρότι επιτρέπει την ηλεκτρομαγνητική δύναμη να περιβάλλει το αστρικό σώμα, αλλά αυτή η πυρήθους δύναμης μένει στον πυρήνα του σώματος. Γι' αυτό και ο μύθος μας σε έναν από τους άθρους του Ηρακλέους λέγει ότι όταν ο Ηρακλής
ήθελε να ελευθερώσει τον Πηρήθου. Όταν κατέβηκε στον Άδη. Όταν κατέβηκε στον Άδη, έγινε σεισμός μέγας. Κάτι δηλαδή που απέτρεπε την ελευθέρωσή του. Και ελευθέρωσε μόνον τον Θησέα, που σημαίνει ότι αυτό που ελευθερούται από κάθε ήλιο και κάθε πλανήτη είναι η θέαση μέσω της θυσίας των ακτινοβολιών. Η πυρηνική όμως δύναμης του αστρικού σώματος είναι Πηρήθους και είναι ο πυρήνας ο οποίος πρέπει να μένει διηνεκός εντός του άστρου. Η πυρηνική ενέργεια εν ολίγης ελευθερώνεται ό,τι επιτρέπεται να ελευθερωθεί. Εδώ τώρα διακρίνω και κάτι πολύ σημαντικό που θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθεί. Γνωρίζουμε όλοι την ρίση του Ηρακλήτου, θάνατος πυρός ο εθήριο αήρ, θάνατος αέρος το υγρόν, θάνατος του υγρού το στερεόν σώμα. Εδώ λοιπόν τώρα ο Ιξίων που είναι ένα φυσικό σώμα είναι δεμένο στον τροχό για να μας δείξει ότι έχει κατέβει μέχρι εδώ στο φυσικό κόσμο. Αλλά ο μυθογράφος μου παρεμβάλλει μία πληροφορία πάρα πολύ σημαντική. Λέει, αρχικός τον Ιξίωνα τον έδεσε στο, εννοείται στον τροχό, ο Ερμής. Ποιος είναι ο Ερμής? Ο Ερμής σημαίνεται εψιλον ρο, η εκπόρευση της ροής του φωτός μη στην ορατή φύση. Δηλαδή ο Ερμής είναι το φως το ηλιακόν και το έδεσε, δεν θέλει πολύ ανάλυση. Έχουμε την δέση, δηλαδή την δόμηση σώματος που έχει εσωτερικό χώρο. Αυτός ο Ερμής τον έδεσε, λέει, σε πτερωτό για να μας δείξει εδώ μετά από το πυρ την φάση του αέρος και αργότερα κατέβηκε στον Άδη όπου εκεί δέθηκε κανονικά, που ο Άδης είναι η τελική δόμηση των σωμάτων. Και εδώ σε αυτόν τον Άδη πήρε την Δία, είδατε Άδης, Δία, Δία σημαίνει η δύναμη που δομεί και δημιουργεί, ή την Εφέλη. Η Νεφέλη όμως τον εσυνδέει και με την ουσία του αέρος, την πτερωτή, για να μείνει αυτή η πληροφορία δεμένη, να μην τη λησμονήσουμε, ότι εκ του αέρος κατέβηκε κάτω και δέθηκε εντελώς στο φυσικό σώμα. Και εν τέλει, το τέκνον αυτού του Ιξίωνος είναι ο Πηρήθους, που μπορούμε να πούμε ότι τελικώς είναι και η πύρα που λαμβάνει κάθε φυσικό σώμα που πορεύεται σε αυτόν τον φυσικό κόσμο. Και αυτή η πύρα δεν αποσπάται. Στον μύθο αναφέρεται ότι έγινε σεισμός στο βασίλειο του Άδου όταν τόλμησε ο Ηρακλής να τον απελευθερώσει, αλλά και σε μας η πύρα δεν εκριζώνεται, γιατί είναι κάτι που έχουμε λάβει με πολύ πύρινη, με πολύ πύρινη πορεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το τελικό συμπέρασμα, θα έλεγα εγώ, από τον μύθο είναι η πορεία μας ως άνθρωποι εδώ σε αυτόν τον φυσικό κόσμο, ενίοτε οι πτώσεις μας από έτσι πιο εθέρια παιδεία, πιο εθέρια επίπεδα όπως είναι ο αέρας, σε κατώτερα, σε πιο βαριά δεσμά που μας οδηγεί η επιθυμία μας κυρίως, και γυρνάμε γύρω-γύρω σε αυτόν τον τροχό μέχρι να μπορέσουμε να αποσπαστούμε από αυτήν την φυσική υποτέλεια και να μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω στην ουράνια πατρίδα μας από όπου προήλθαμε. Ένα δικό μου συμπέρασμα και ο κύριος Σημεοφόρος θα πει το δικό του. Κύριε Σημεοφόρο. Εγώ συμπεραίνω ότι συνομιλούμε με τον ήλιο και του λέμε
η αιμορραγία σου ή ο θάνατός σου, η φωνή σου, η ζωή μας. Αυτό το λέμε όταν έχουμε επίγνωση ότι ο ήλιος φως νεύει, φως ακτινοβολεί. Έχουμε επίγνωση ότι το φως του ηλίου είναι το αίμα του, το οποίο χύνεται στη γη μας και εμείς έχουμε ζωή, ζωογονούμεθα, πίνοντας αυτό το αίμα. Οι πρόγονοί μας αλληγορικώς κάθε αστέρα τον ονόμαζαν βούν. Βούς λοιπόν ο αστήρ, διότι είναι ενεργειακός και ακτινοβολεί. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχαν παραδόσεις μυητικές τελετές στην αρχαιότητα, όπου προέβαιναν ακόμα και σε πόσιν αίματος θυσιαζομένου βοός. Όμως αυτές οι τελετές σήμαιναν κάτι. Αυτό το κάτι είναι που μας διαφεύγει σήμερα. Τι άλλο θέλω να πω? Ας ευχηθούμε ως νοήμονα όντα ο Ιξίων να παραμείνει δεδεμένος στα έγκατα του πλανήτου μας, τον τροχό δηλαδή του πλανήτου μας, και ο γιος του που είναι ο Πυρήθους να παραμένει στον διπλού πυρήνα του πλανήτου μας. Διότι αν ελευθερωθεί ο Πυρήθου, αν ελευθερωθεί ο Ιξίων, τούτο θα σημάνει τη διάλυση του πλανήτου μας. Να πάψει να υπάρχει αυτό που ξέρουμε. Μάλιστα, και συνεπώς μάλιστα θα καταστραφεί ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε και η ζωή μας, η έμβιος επί του πλανήτου. Να πω και ένα αστείο, κύριε Βασιλιάδη, για ένα λόγο που άκουσα καμιά φορά. Γίνονται αυτές οι αδόκιμες διατυπώσεις. Είπε κάποιος συνάδελφός μας ότι ας προσέχουμε τον πλανήτη μας, διότι αν καταστραφεί θα μείνουμε ορφανοί. Και γέλασα εγώ, διότι εάν απολεστεί ο πλανήτης μας, πώς είναι δυνατόν εμείς να υπάρχουμε για να κάνουμε διαπιστώσεις και συζητήσεις? Αυτός εννοούσε ίσως ότι θα φύγει με διαστημόπλοιο. Ναι. Θα μείνει ορφανός από τους άλλους. Νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε ακόμη κάτι που αναφέρει ο μύθος, ότι ο Ιξίων κατεδικάστη να περιστρέφεται εδώ συνεχώς ένεκα της αμαρτίας που διέπραξε. Είπατε εσείς την εκδοχή τη δική σας, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η αιτία. Το Ιξίων έχει δηλώσει ότι μιλάει για αυτά τα φυσικά σώματα που συνεχώς γεννώνται και ξαναγεννώνται και ξαναγεννώνται, και έχουμε αυτήν την διάρκεια της ζωής των φυσικών σωμάτων. Το κατ εδικάστη είναι ότι εδώ κάτω συνέβη αυτό. Αυτό το εδικάστη σημαίνει ότι δέθηκε σε αυτόν τον τροχό. Άρα, από τη στιγμή που γεννιόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία της επαναλήψεως αυτού του κύκλου των αενάων. Άλλοι πιστεύουν τον ενσαρκώσεων, άλλοι κάπως διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν το πάρουμε σε ένα κοσμικό επίπεδο, είναι τα φυσικά σώματα που συνεχώς γεννώνται και υπάρχει αυτή η δημιουργία. Εγώ όμως θέλω να σταθώ πολύ στη λέξη αμαρτία. Τι θα πει αμαρτία? Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί η λέξη σε αυτή έχει δημιουργήσει πολύ προβληματισμό και ταραχή σε πολλούς ανθρώπους. Εγώ θα πάρω το αμ, που σημαίνει την αρχική δύναμη της ορατής φύσεως, για να δηλώσουμε ότι η αμαρτία, αν είναι κάτι που επισυμβαίνει, αφορά τη φυσική δημιουργία, άρα και τα φυσικά σώματα. Τώρα το αρτία με παραπέμπει στο ρήμα αρτάω, που θα πει προσδένω. Τι θα πει προσδένω? Γιατί το ρήμα αρτάω σημαίνει προσδένω? Πολύ απλά, η αρχική δύναμη
της ροής του φωτός, ταφ έρχεται και στερεώνει κάθε σώμα από την αρχική δύναμη επί του πλανήτου. Άρα λοιπόν το ρήμα αρτάω σημαίνει προσβαίνω, προσκολώ. Εγώ δένομαι σε αυτήν την ορατή φύση και όσο δένομαι αμαρτάνω. Πότε θα πάψω να αμαρτάνω για να φύγω από αυτόν τον τροχό των επαναλήψεων ή των ενσαρκώσεων ή να απαλλαγώ τέλος πάντων από αυτή την υποτέλεια στα υλικά πράγματα. Είδατε, συνεχώς οδηγούμεθα σε τέτοια συμπεράσματα μέσω των μύθων όταν απαλλαγούμε από αυτή την υποτέλεια στις επιθυμίες που το υλικό μας σώμα επιβάλλει. Άρα αμαρτία είναι κάθε προσκόλλησης στα υλικά φυσικά πράγματα που δεν μας αφήνει να ανέβουμε στα διανοητικά πεδία και να αναζητήσουμε τη συνάντηση με τον ανώτερο εαυτό μας και με την ανώτερη ψυχή μας. Εγώ, κύριε Σταγιάννου, βλέπω σε κάθε μύθο τελικά σαν αποτελεί ένα κομμάτι του παζλ του συνολικού για να κατανοήσουμε τι τελικά συμβαίνει. Μάλιστα. Κάθε φορά έρχεται ένας μύθος και προσθέτει λοιπόν ένα κομματάκι και φτιάχνει αυτή την εικόνα στο μυαλό μου μέσα. Μια ψηφίδα θα έλεγα εγώ, για να έχουμε τη συνολική ψηφιακή εικόνα της αληθείας. Να πω κάτι άλλο, ναι, κύριε Βασιλιάδη. Λησμονήσαμε να κάνουμε αναφορά στην δημορφία, στην διπλή μορφή που έχει ο πυρήθος. Είναι και άνθρωπος και άλογο. Μας υπενθυμίζει δηλαδή ότι είναι ένας κένταυρος. Και οι κένταυροι είναι όντα τα οποία είναι στον πυρήνα εκάστου αστρικού σώματος. Αυτό το αναφέρω για να πω ότι το σύμβολο αυτό αλληγορικός σημαίνει πληροφόρο πνευματική δύναμη και υλική δύναμη η οποία κυβερνάται από αυτήν. Οι πυρήνες των πλανητών και των ηλίων είναι εκείνες που υπακούν σε σημαντικούς νόμους. Υπάρχουν αγγελικές, με άλλα λόγια, δυνάμεις που ορίζουν το πώς θα ενεργούν οι πυρήνες, το πώς θα περιστρέφονται οι πλανήτες και το πώς η ηλεκτρομαγνητική δύναμη θα δημιουργεί αυτή την προστασία για τον κόσμο μας. Θέλω και εγώ να πω δύο λόγια πριν κλείσουμε, απευθυνομένοι σε όσους μας ακούν και να προτρέψουν και άλλους που δεν μας ακούν να μας ακούσουν, ότι εμείς με πάρα πολύ κόπο, επί 19 έτη, κοντεύουμε προς τα 20 πάμε, που συνεργαζόμαστε με τον κύριο Σημεοφόρο, έχουμε εκπονήσει 10 βιβλία. Αλήθεια, φίλοι μου, είναι ένας θησαυρός ανεκτήμητος αυτά τα βιβλία. Δηλαδή, όσο τα μελετάς, θαυμάζεις αυτήν την ελληνική γραμματεία και το πόσο όλα επιβεβαιώνονται, επαληθεύονται, δένουν με την χρήση του Έλληνος λόγου. Ο κώδικας της ελληνικής γλώσσης είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχει λάβει η φυλή μας και εμείς με πολλή προσδοκία εδώ υπομονετικώς περιμένουμε εσάς να έρθετε να τιμήσετε αυτά τα δώρα. Δεν πρόκειται να ειρηνεύσει η ανθρωπότης όσο ο Έλλην βρίσκεται σε αυτή τη σύγχυση και όσο ο Έλλην ασχολείται μόνο με τα υλικά αγαθά. Το λέμε συνεχώς, το λένε όλοι οι μύθοι. Να ξεκολλήσουμε από αυτήν την αμαρτία, από αυτό το δέσιμο, από αυτήν την υποτέλεια. Αυτά και τα οποία βιβλία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.ramafa.gr και www.ellinlogos.gr. Κύριε Σημεοφόρε, κυρία Σταγιάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τα ωραία που μας είπατε. Εμείς, φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Η ακριμένη γνώση των μύθων και των αρχαίων κειμένων αποκαλύπτεται τώρα. Η κωδική μέθοδος
αναπτύσσεται στα βιβλία και τα διαδικτυακά μαθήματα του Σημειοφόρου Θεολόγου. Ο Έλλην Λόγος είναι το α και το ω της αληθινής γνώσεως.